Και στις 9 Ιουνίου θα γιορτάσουμε όλες όλοι μαζί μία ακόμα μεγάλη νίκη. Φωτιά παίρνουν οι εκλογικοί μηχανισμοί των κομμάτων μετά τις διακοπές του Πάσχα στην τελική ευθεία για τις ευρωεκλογές. Για κύκλο περιοδιών στις 13 περιφέρειες της χώρας ετοιμάζεται ο Πρωθυπουργός, στοχεύοντας τη μεγαλύτερη κατά το δυνατόν συσπήρωση της εκλογικής βάσης και την αποτροπή της χαλαρής ψήφου. Ο ίδιος αναμένεται να δώσει έμφαση στη θετική ατζέντα της κυβέρνησης που εγγυάται τη συνέχεια και τη σταθερότητα εν αντιθέσει με την τοξικότητα της αντιπολίτευσης. Πέραν του Πρωθυπουργού, αυτές τις μέρες παίρνουν φύλλα πορείας υφυπουργοί, γενικοί γραμματείς και βουλευτές του κόμματος, οι οποίοι θα βρεθούν και στις 13 περιφέρειες της χώρας. Προεκλογική ταχύτητα ανεβάζουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης με επισκέψεις, περιοδίες και συνεντεύξεις των πολιτικών αρχηγών. Από την Κέρκυρα, ο Στέφανος Κασελάκης βρέθηκε στους Παξούς και από εκεί για περιοδία στην Ήπειρο. Η μεγαλύτερη απάτη στη χώρα μας είναι οι τράπεζες. Έχουμε χάσει 40 δις ως Έλληνες πολίτες φορολογούμενοι να κεφαλαιώνοντάστε με την αποεπένδυση. Κλείνουν όλα τα παρακλάδια, έχουν ρεκόρ κερδοφορίας. Έχουν τεράστια επισφάλεια στους εργαζόμενους και μετά περιμένουν οι άνθρωποι στην περιφέρεια, στα κρατικά νησιά, οι ηλικιωμένοι να κάνουν οι μπάνκοι. Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η δήλωση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ από την Ιγουμενίτσα για υπουργούς που σκοτώνουν παιδιά. Και οι άλλοι που το παίζουν πατριώτες και θρησκευόμενοι συγκαλύπτουν εγκλήματα. Εντάξει, εγκλήματα. Κυριολεκτικά εγκλήματα. Πάνε και πελά τα χέρια μέσα στο Πάσχα, αλλά ψηφίζουν και συγκαλύπτουν υπουργούς. Στο θεωρώ τραγικό, να σας πω την αλήθεια, από ένα νέο πολιτικό, ο οποίος μάλιστα διατείνεται ότι θέλει να φέρει και το νέο στην πολιτική, να εργαλειοποιεί σε μία παράγραφο μόνο, συγκρατήστε αυτό, το θρησκευτικό συνέστημα, το μήνυμα των Άγιων ημερών και συγχρόνως να μιλάει και για τον τραγικό θάνατο των παιδιών. Ουσιαστικά βλέπω ένα διαγωνισμό με τον κύριο Βελόπουλο, ο οποίος πριν από λίγες μέρες μας είχε σχεδόν έτσι απαγορεύσει να πηγαίνουμε στις εκκλησίες αυτόν τον καιρό. Εντάξει, αυτό το οποίο είπε είναι ο ορισμός του λαϊκισμού και νομίζω ότι οι ευθύνες είναι ευθύνες οι οποίες αποδίδονται με συγκεκριμένες ενέργειες. Το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει και αίτημα προανακριτικής επιτροπής, γιατί ακριβώς θεωρούμε ότι υπάρχουν ευθύνες σε υπουργούς και αυτής της κυβέρνησης και της προηγούμενης για τη μη εφαρμογή της 717. Ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια αντίστοιχες δηλώσεις για άλλα ζητήματα, τις οποίες τις πλήρωσε και ο ΣΥΡΙΖΑ πάρα πολύ ακριβά, αλλά μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ τις πλήρωσε πολύ ακριβά και η χώρα. Περιοδίες σε όλη την Ελλάδα ξεκίνησε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης με πρώτο σταθμό την Σέριφο, ενώ όπως σήμερα βρίσκεται στην Κρήτη όπου θα επισκεφθεί όλους τους νομούς. Μήνυμα για ισχυρό ΚΚΕ στην Ευρωβουλή έστειλε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Με ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ και εκεί που παίρνονται οι αποφάσεις, δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση των πολέμων, των λόμπι, της εκμετάλλευσης, και εκεί που τελικά ανατρέπονται στην πράξη, στους δρόμους του αγώνα. Για μηχανισμό προπαγάνδας κατηγόρησε ο Κυριάκος Βελόπουλος το Μέγαρο Μαξίμου, ανεβάζοντας τους τόνους προεκλογικά. Πείσαμε τους Έλληνες ότι είμαστε οι πραγματικοί, οι πατριωτικοί, οι ισχυροί φωνοί στο κοινοβούλιο. Και αυτό έχει πανικοβάλει και τον Πρωθυπουργό και το περιβάλλον. Ό,τι και να κάνουν, ό,τι σενάριο και να φτιάξουν, ό,τι και να ισχυριστούν, θα είναι ψέμα. Η μόνη τους αγωνία είναι να μην υπάρχει ελληνική λύση. Η μόνη της αγωνία είναι να μην πιστούν οι Έλληνες ότι υπάρχει εναλλακτική οδός. Την βεβαιότητα ότι η Νέα Αριστερά θα είναι στην Ευρωβουλή εξέφρασε ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας Αλέξης Χαρίτσης. Θα είμαστε στην Ευρωβουλή. Πέρα από τις δημοσκοπήσεις, αυτό προκύπτει από την καθημερινή μας επαφή με την κοινωνία. Στις καθημερινές περιοδίες και συναντήσεις ακούμε πια πολλές φορές το «Εσάς θα ψηφίσουμε». Σε προεκλογικούς ρυθμούς και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωήκος Αντοπούλου, η οποία κάλεσε τους πολίτες να στηρίξουν το ευρωψηφοδέλτιο του κόμματός της και να καταδικάσουν τις πολιτικές της κυβέρνησης.